Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να σας πω είναι ότι σε σχέση με ένα προηγούμενο βίντεο που έκανα, που σας είπα ότι η γάμα λιθίου δεν έχει ευτυχία, να είμαστε ξεκάθαροι, με την έννοια ότι αν κάποιος έχει αφήσει πράγματα πίσω του στη γάμα λιθίου πρέπει να ζοριστεί για να τα βγάλει πέρα, γιατί ξέρω και περιπτώσεις παιδιών στη γάμα λιθίου που έβγαλαν μια χαρά τη χρονιά τους. Αλλά συνήθως, για να λέμε την αλήθεια, αυτά είναι παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει στο παρελθόν, είναι σαν τους αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ καλή προπόνηση τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε όταν πάνε σε έναν αγώνα, το έχουν ήδη και τους βγαίνει πιο άνετα ο αγώνας αυτός. Δεν βγαίνει χαλαρά, τους βγαίνει πιο άνετα. Δηλαδή μπορούν και έχουν μια φυσιολογική ζωή στην τρίτη ηλικίου, ενώ ο μέσος όρος της τρίτης ηλικίου είναι λίγο πανικός, λίγο, όχι λίγο, πολύ πίεση και πάει λέγοντας. Σε σχέση λοιπόν με αυτό το βίντεο θέλω να πω ότι εγώ πιστεύω ότι Α και Β Λυκείου έχουν δικαίωμα στην ευτυχία, είναι ακόμα τάξεις προπαρασκευαστικές, ιδίως η πρώτη Λυκείου που είναι μια τάξη που το παιδί μπαίνει στο Λύκειο και προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του και να επιλέξει τι θα κάνει. Παρόλο που ανεβαίνει η βαθμίδα σε σχέση με το γυμνάσιο και τα αντικείμενα γίνονται αρκετά πιο δύσκολα, άλγηδες, γεωμετρίες, αρχαία, φυσική αρκετά πιο πολύπλοκη, είναι όμως μια τάξη στην οποία το παιδί με πολύ καλή οργάνωση μπορεί να τα βγάλει πέρα και να έχει και την προσωπική του ευτυχία, δηλαδή και τις βόλτες του να βγαίνει και τις παρέες του να μην χάσει και κινηματογράφο να πηγαίνει και. Το ίδιο και η δεύτερη ηλικίου. Περισσότερες απαιτήσεις η δεύτερη ηλικίου από την πρώτη ηλικίου, γιατί έχει τις κατευθύνσεις, αλλά υπάρχει χώρος και χρόνος, εφόσον οργανωθεί καλά το πράγμα, το παιδί να έχει την ευτυχία του, όπως λέω εγώ. Συμβαίνει πολλές φορές το παράξενο φαινόμενο τα παιδιά της δευτέρας ηλικίου με το πίσω μέρος, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, έχοντας την οτροπία ότι το καλοκαίρι θα αρχίσουν να προετοιμάζουν τρελά για την τρίτη ηλικίου, χαλαρώνουν. Δηλαδή τα βλέπεις πολλές φορές στην πρώτη ηλικία είναι πιο σοβαρά εισαγωγικά σε σχέση με τη δευτέρα ηλικίου που σαν να πάνε να ξεχυλώσουν λιγάκι και τους λες τα παιδιά δεν είναι έτσι. Πρώτο πράγμα κλιμακώνεται, η προπόνηση συνεχίζεται και ο στόχος είναι η τρίτη ηλικίου ώστε να πάτε χαλαρά γιατί επενδύεται φέτος και του χρόνου. Μερικές φορές όχι το παραπονό μου, εγώ το έχω παρατηρήσει σαν καθηγητής πολλά χρόνια τώρα, τους βλέπω και έχουν έτσι μια χαλαρή νοοτροπία. Αυτό βγαίνει εις όφελος της ευτυχίας της βόλτας κτλ. Βγαίνει εις βάρος των μαθημάτων, ενώ πιστεύω ακράδαντα και τους το έχω πει πολλές φορές ότι χωράνε και τα δύο. Μπορούν και καλοί να είναι στα μαθήματα και προετοιμασμένοι καλά και να έχουν την ευτυχία τους. Δεν υπάρχει αυτό το στρες και ο όγκος ο τεράστιος κυσίδης που υπάρχει στην τρίτη ηλικίου. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Η πρώτη και η δευτέρα ηλικίου έχει δικαίωμα στην ευτυχία και πρέπει να έχει ευτυχία. Απλά όλα δεν γίνονται τόσο άκοπα και αβίαστα. Θέλει μια πολύ καλή οργάνωση και διαχείριση του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ.